Στην κορυφή των play-out του δευτέρου ομίλου θα βρεθεί έστω και προσωρινά η αναγέννηση. Οι κοιτινόμαυροι έχουν την ευκαιρία την ερχόμενη Κυριακή να γεμίσουν μπαταρίες με τη ματέωση του αγώνα με τον Πειρικό και αναμένουν ευνοϊκά για τους ίδιους αποτελέσματα ώστε να ανοίξουν την ψαλίδα από τους διώκτες τους. Στην αναγέννηση χαρακτηρίζουν μάτς κλειδί για τη συνέχεια αυτό της 7ης αγωνιστικής απέναντι στον Δύναμο και θεωρούν ότι αν πάρουν το θετικό αποτέλεσμα τότε θα είναι πολύ κοντά στην παραμονή. Από τον αγώνα που δεν θα γίνει ποτέ με τον Πειρικό, η αναγέννηση εκτός από βαθμολογικά θα έχει και αγωνιστικά κέρδη, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, 8 ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν ποινές τιμωρίας και άπαντες πλην του Μπιτέλη που θα απουσιάσει και από τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής στον Εύωσμο, θα είναι στη διάθεση του Σάκη Θεοδουσιάδη για το μάτς 31ης Μαΐου στο Αλκαζάρ κόντρα στον Τύρναβο. Στο μεταξύ, εκδικάστηκε χθες το απόγευμα η αίθηση της αναγέννησης, με την οποία εγείρει θέμα λάθος στο βαθμολογικό πίνακα των play-out. Οι άνθρωποι των κοιτινόμαυρων ζητούν είτε να προστηθεί ένας επιπλέον βαθμός στην αναγέννηση, είτε να αφαιρεθεί ένας από τη Ζάκυνθο. Η απόφαση αναμένεται στις αρχές επόμενης εβδομάδας.